Έντιμε κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, γονείς και συγγενείς των αποφύτων μας, αγαπητοί μας καθηγητές, διοικητικό προσωπικό και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας, κυρίες και κύριοι. Απόψε είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση που έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους εσάς σε αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά. Η βραδιά της αποφύτησης είναι για όλους μας μια ευκαιρία, εκτός από τα αισθήματα πέραν της χαράς και περηφάνειας που θα ζήσουμε, να κάνουμε μια εντοσκόπηση. Όλοι μας, γονείς, συγγενείς, φίλοι, απόφοιτοι, απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε, να ξαναζήσουμε, να θυμηθούμε τις στιγμές, τους σκόπους και τις θυσίες που μας έφεραν εδώ σήμερα. Για όλους εμάς, στο Πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, η βραδιά της αποφύτησης έρχεται να συνοψίσει όλα αυτά τα οποία πιστεύουμε και κάνουμε βίωμά μας ολόχρονα. Το επιστέγασμά τους είναι η απόψινη βραδιά. Κάνοντας λοιπόν εγώ τη δική μου αποτίμηση, δεν θα μπορούσα να αρχίσω από πουθενά αλλού, εκτός από τον άνθρωπο που έβαλε τις βάσεις, τον άνθρωπο που ρίζωσε σε όλους μας τις αξίες, τις αρχές και όλα αυτά που διέπουν τον πυρήνα αυτού του Πανεπιστημίου. Τον άνθρωπο, ο οποίος για τα τελευταία 51 χρόνια, με υπομονή, επιμονή, αλλά και σταθερότητα, επαναλάμβανε τις αξίες που έγιναν η κινητήρια δύναμη του Πανεπιστημίου μας και που έμειναν ανέπαφες, έστω και αν πέρασαν από πόλεμο, καταστροφές και κρίσεις. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο κύριος Μιχάλης Φρεντερίκου, ο ιδρυτής και πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας. Ο πρώτος πυλώνας στον οποίο έκτισε τις αξίες του Πανεπιστημίου Φρέντερικ είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης, εκτίμησης και πίστης που χτίζονται μεταξύ του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του. Εδώ απόψε, μεταξύ των αποφύτων μας, βρίσκονται άνθρωποι που κατάφεραν και έκαναν την υπέρβασή τους. Που κατάφεραν και άλλαξαν κυριολεκτικά την πορεία τους, που κατάφεραν και ξεπέρασαν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που βρήκαν μπροστά τους ή και μέσα τους, χάρη σε αυτές τις σχέσεις. Και το έκαναν γιατί κάποιος καθηγητής πίστεψε σε αυτούς. Γιατί κάποιος καθηγητής τη σωστή στιγμή τους στήριξε, τους ενδυνάμωσε, στάθηκε δίπλα τους, αλλά ταυτόχρονα τους έδωσε τον κατάλληλο χώρο, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να οριμάσουν και να βγάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ετοιμάζοντας τις λίστες των αποφύτων μας για αυτή τη βραδιά, δεν ήταν λίγα τα παραδείγματα φοιτητών που αναγνώρισα ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους είχαν να αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα. Είτε αυτά ήταν προσωπικά, οικογενειακά, ακαδημαϊκά, υγείας ή οικονομικά. Παράλληλα, θυμήθηκα άλλα τόσα παραδείγματα φοιτητών, όπως στις αίθουσες διδασκαλίας, στις υπηρεσίες στήριξης φοιτητών, στα γραφεία των ακαδημαϊκών συμβούλων, βίωναν και μαζί τους βιώναμε κι εμείς μικρά θαύματα. Βλέπαμε τα αποτελέσματα της δύναμης της στήριξης, της ενδυνάμωσης, της κατανόησης και της πραγματικής αγάπης και σεβασμού. Μιας δύναμης που κατάφερε και σκόρπισε τη μαγεία της στους φοιτητές μας με αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή τους και όχι μόνο πορεία. Αυτή η μαγεία των ανθρώπινων σχέσεων, σε συνδυασμό με τον άλλο απαραίτητο πυλώνα που στηρίζει το Πανεπιστήμιο μας, την ποιότητα σπουδών, είναι αυτά που κατάφεραν να φέρουν και τόσες πολλές διακρίσεις και επιτυχίες στο Πανεπιστήμιο και στους φοιτητές μας. Η ποιότητα σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται τυχαία. Δεν είναι κάτι που χτίζεται σε μια μέρα και δεν είναι κάτι που κάποτε έρχεται και κάποτε φεύγει. Βασίζεται στη λειτουργία καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών που αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες ανάγκες, στην ανάπτυξη πρωτοποριακής έρευνας και στην επιλογή ακαδημαϊκού προσωπικού με τα υψηλότερα επιστημονικά κριτήρια. Είναι στοιχείο διαχρονικό και είναι κάτι το οποίο καθοδηγεί καθημερινά τις επιλογές και αποφάσεις μας, τη λειτουργία μας και κατά συνέπεια τα αποτελέσματά μας. Οι απόφοιτοι που είναι μαζί μας απόψε το ξέρουν καλά. Η πορεία τους στο Πανεπιστήμιο δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε προσπάθεια, κόπος και πολλές φορές υπέρβαση αυτού. Όμως τα κατάφεραν και είναι εδώ και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτούς. Μόνο αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά, ομάδα διδακτορικών μας φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής προκρίθηκε στον τελικό των Ericsson Innovation Awards και ήρθαν τρίτη ανάμεσα σε 843 πανεπιστήμια στον κόσμο.
Δύο θέσεις πιο κάτω. Δύο θέσεις πιο κάτω από το Πανεπιστήμιο του British Columbia στον Καναδά και το Πασίγνο στο MIT στην Αμερική. Μόνο σε αυτή τη χρονιά, άλλη ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας της Πολυτεχνικής Σχολής ήρθε πρώτη στο διαγωνισμό Imagine Cup της Microsoft. Μόνο αυτή τη χρονιά, φοιτητές του τμήματος νοσηλευτικής ήρθαν για τρίτη φορά πρώτοι σε διαγωνισμό πληρωμάτων ασθενοφόρων ανάμεσα σε φοιτητές από όλη την Κύπρο. Μόνο αυτή τη χρονιά, φοιτητές μας του τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών κέρδισαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Print και εκπροσώπησαν τη χώρα μας στο διαγωνισμό Young Lions, ένα από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς για τον κόσμο της διαφήμισης και της επικοινωνίας. Μόνο αυτή τη χρονιά, φοιτητές μας του τμήματος Αρχιτεκτονικής κέρδισαν το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για το σχεδιασμό των περιπτέρων με τα οποία θα μετέχει ο οργανισμός στο εξωτερικό. Μόνο αυτή τη χρονιά, διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής ανέπτυξε και μαζί με τη στήριξη του Πανεπιστημίου λειτουργήσε κέντρο επιστήμης, εφαρμόζοντας εναλλακτικά μοντέλα μάθησης φυσικών επιστημών για τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης. Μόνο αυτή τη χρονιά θα μπορούσα να συνεχίσω τα παραδείγματα για αρκετή ώρα ακόμη. Αλλά βρίσκω πολύ πιο σημαντικό να πω και κάποια άλλα παραδείγματα επιτυχίας που στα δικά μας μάτια είναι εξίσου, αν όχι και περισσότερο σημαντικά. Μόνο αυτή τη χρονιά, ανάμεσα στους άριστους αποφύτους μας, υπάρχει φοιτήτρια που κατάφερε να βγει νικήτρια ζωής. Ταυτόχρονα με τις σπουδές της, είχε να αντιμετωπίσει και να πολεμήσει και στο τέλος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο. Με μεγάλη χαρά, υπερηφάνεια και συγκίνηση θα την υποδεχτούμε πίσω για τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Μόνο αυτή τη χρονιά, ανάμεσα στους άριστους αποφύτους μας, υπάρχουν φοιτητές που χρειάστηκαν να δουλέψουν και να κάνουν δύο και τρεις δουλειές ταυτόχρονα για να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους. Μόνο αυτή τη χρονιά, ανάμεσα στους απόφοιτους μας, υπάρχουν φοιτητές που ήρθαν χαμένοι από τις προηγούμενες τους εμπειρίες στον χώρο της εκπαίδευσης. Σήμερα, όχι μόνο αποφοιτούν, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι ανάμεσα στους άριστους φοιτητές μας. Μόνο αυτή τη χρονιά, ανάμεσα στους αποφύτους μας, υπάρχουν φοιτητές που παράλληλα με τις σπουδές τους ήταν αναγκασμένοι να έχουν πολλαπλούς ρόλους. Προστάτη οικογένειας, μητέρας, πατέρα, και όχι μόνο τα κατάφεραν, αλλά τα κατάφεραν πανηγυρικά. Και είναι εδώ σήμερα μαζί μας ως απόφοιτοι πλέον. Αγαπημένοι μας απόφοιτοι, θέλουμε να νιώθετε ιδιαίτερα περηφανοί σήμερα. Σας αξίζει και σας ευχαριστούμε γιατί είστε πηγή έμπνευσης για μας. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στους γονείς σας και σε όσους ήταν κοντά σας και σας στήριξαν σε αυτό το ταξίδι. Ένας κύκλος κλείνει απόψε, αλλά ένας άλλος ανοίγει από αύριο. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι εσείς. Τι επιλογές θα κάνετε? Πώς θα αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που θα εμφανιστούν μπροστά σας? Η δικιά σας γενιά έχει να αντιμετωπίσει δυσκολίες και αβεβαιότητα. Δυσκολίες πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Μη φοβηθείτε να τολμήσετε, να δοκιμάσετε τις ιδέες σας, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Μη φοβηθείτε να κάνετε λάθη. Ο κόσμος περιμένει και χρειάζεται νέες ιδέες από νέους ανθρώπους. Η αναζήτησή σας για κάτι καλύτερο θα σας οδηγήσει σε απροσδόκητα μονοπάτια. Η συμβουλή μου, απολαύστε τη διαδρομή. Πάντα να θυμάστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε. Να ξέρετε ότι πάντα μπορείτε να έρθετε πίσω στο πανεπιστήμιο σας και θα είναι με μεγάλη μας χαρά και αγάπη που θα είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε. Τάξη του 2016, αυτή η βραδιά είναι δική σας. Απολαύστε την.